Εδώ είμαστε και πάλι. Σας λέμε και πάλι καλή χρονιά. Λέμε πάλι χρόνια πολλά. Πες ό,τι θέλεις κι εσύ. Πώς πες να πω χρόνια πολλά πια. Δεν πειράζει. Καλό είναι. Χρόνια πολλά. Ευχή είναι. Ήδη για τον κύριο Ανδρουλάκη. Νομίζω ότι είδατε με έναν διαφορετικό τρόπο. Τον έχουμε προϋπαντήσει εδώ στο στούντιο. Καλώς ήρθατε, κύριε Ανδρουλάκη. Ευχαριστώ. Χρόνια πολλά στις Ιωάννες και στους Γιάννηδες. Μεγάλη γιορτή. Μεγάλη γιορτή. Βέβαια. Θυμάμαι με πολλούς Γιάννηδες μου ήρθαν στο μυαλό, αλλά καλύτερα να μην πω τα ονόματα γιατί θα σε βάλω στη διαδικασία της κριτικής, οπότε θα αφήσουμε. Πάντως, οι καλύτεροι φίλοι μου είναι οι Γιάννηδες. Έχω όμως ένα Ιωάννη στο βιβλίο, το σύμβουλο Ιωάννη, δύο διαφορετικών κυβερνήσεων. Ο οποίος έχει τέτοια ψευδέστηση παντοδυναμίας, που τελικά πέφτει θύμα μιας ωραίας κοπέλας ιντερνετικά, η οποία του λέει όπως έρχεσαι με τον Πρωθυπουργό στη Φιλανδία, στο Ελσίνκι. Δεν παίρνει από τη μάνα μου μια βαλίτσα. Ναι. Και έτσι με το πρωθυπουργικό αεροπλάνο πάει, όχι του σημερινού πρωθυπουργού, πάει τρεις φορές βαλίτσες, τη μια στη Λισαβόνα, την άλλη. Ιντερνετική φιλενάδα τώρα αυτή. Δεν την ξέρει. Ιντερνετικός... Δηλαδή. Και τι μετά, τι έχει η βαλίτσα μέσα όμως. Τι έχει η βαλίτσα μέσα. Η βαλίτσα έχει. Έγγραφα. Ναρκωτικά. Μα έβαλε κατευθείαν μέσα στο βιβλίο, κάτσε να το πάρουμε από την αρχή. Ναι. Κάτσε να το πάρουμε από την αρχή, γιατί θα, να εξηγήσουμε λίγο και στον κόσμο. Καταρχάς, αν δεν κάνω λάθος, είναι το 24ο βιβλίο που έχει γράψει. Ίσως παραπάνω, αλλά ναι, από αυτά που βάζω στη λίστα, 24ο. Αυτό σωστά. Γιατί το 79 έχει ξεκινήσει με το πρόβλημα του κράτους. Όχι, και πριν έχω γράψει από τη διχατορία. Θα αναταβάζει τότε και στην βιβλιογραφία. Στην κυκλοφορία, ναι. Μπράβο. Το έχει γράψει και αυτό στον υπουργείο. Ποτέ δεν λέμε που γράφουμε. Είναι από τα μυστικά. Ξέρω τι γράφει το υπουργείο και το μαρτυρεί. Όπως μαρτυράς εσύ είπες στο βιβλίο, πράγμα, το μαρτυράω και εγώ. Πάντα γράφω σε απόρριτες τοποθεσίες. Γιατί, δεν γιατί το γράφω λέμε. Γρήγορα, με ταχύτητα φοβερή. Ναι. Δηλαδή φορτώνω με όλο το χειμώνα. Και άρα, μετά τον Ιούλιο, Ιούλιο-Αύγουστο, διότι πάντα ήμουν πολύ άσχολος άνθρωπος. Πριν πάμε μέσα στο περιεχόμενο, σε ποια κατηγορία το κατατάσσεις το βιβλίο? Είναι ιστορικό, είναι νουβέλα, είναι πολιτικό, είναι μυθιστόρημα, τι είναι? Ιστορικό μυθιστόρημα, με λίγη λογοτεχνία. Είναι αν βγω, ας πούμε, την άλλη να έχω τέτοια τύχη, που τέτοια τύχη που λέμε. Να βγω ένα βράδυ να πιω ένα ποτό, ξέρω εγώ, μια ρακή, θα της πω μια ιστορία ή με σένα, ρε παιδί, μια ωραία παρέα. Θα την πούμε σαν ιστορία. Ναι. Αυτό λέμε λοιπόν τις μεγάλες αλήθειες, όπως λέμε ιστορίες γύρω από ένα τραπεζάκι με ένα ποτηράκι κρασί στο χέρι. Οι Ιρακοί ακόμα περισσότερο βγαίνουν πιο πολλές ιστορίες. Επομένως είναι ένα είδος το οποίο έχει μεν ένα αφηγηματικό ιστό, μια πραγματική ιστορία σύγχρονων ανθρώπων, αλλά πάνω εκεί κρέμονται μεγάλες ιστορίες από το παρελθόν, πολύ διδακτικές. Δηλαδή δανείζονται ήρωές μου από το παρελθόν. Αυτό που ταιριάζει στην εποχή μας. Μισό λεπτάκι, γιατί με βάση το εξώφυλλο παραπέμπει σε βιβλίο ερωτικού περιεχομένου. Έχει μόνο μία ερωτική σκηνή. Μία και μοναδική. Μία και μοναδική. Και αυτή φαντασιακή. Ωραία. Θέλω λοιπόν να έρθω σε αυτό, γιατί εγώ τα πιάνω ένα βιβλίο στα χέρια. Τα δύο, είπε η Κατερίνα πριν, η εξαιρετική, που δεν κατάλαβε ότι είναι δάκρυα αυτά τα δύο γυναικεία στήθη. Ωραία. Είναι δύο δάκρυα. Γιατί είναι αυτά. Δύο όμορφα γυναικεία στήθη στο εξώφυλλο. Είναι μια γυναίκα. Μη μου περιμένει. Ναι. Αν είναι πραγματικά αληθινά. Είναι αληθινά. Είναι αληθινά. Ναι. Μία γυναίκα που τα έχει όλα. Γνώστηθη της Νουρμανδίας. Όχι, μετά θα το πούμε αυτό, διότι μια γυναίκα της εποχής μας, τέλεια γυναίκα τη λέμε, διότι έχει μια τέλεια στην καρδιά και στο σώμα, σε όλα. Ένα πρωί επαναστατεί. Η ζωή της γίνεται κομμάτια και αφηγείται, λέει την ιστορία της. Επιλέγει αυτό τον πολύ προσωπικό τρόπο να διαμαρτυρηθεί ενάντια σε ένα παράλογο ανδροκρατούμενο κόσμο της χρεοκοπίας. Δηλαδή κάνει selfie, φωτογραφία, το στήθος της. Ναι. Μας λέει μια συγκλονιστική ιστορία. Εγώ αρνούμε να βάλω αυτό το ζωντανό στήθος, διότι έχει μια, πάντα το ζωντανό έχει μια ομότητα. Και βρίσκω από την ιστορία μια άλλη διαμαρτυρία, επίσης σημαντική, μια Σάρας, πριν 200 χρόνια, που κάνει μινιατούρα το στήθος της για να διαμαρτυρηθεί. Διότι σου λέει κανείς δεν ξέρει τι είναι το δικό μου. Αλλά τότε δεν υπήρχε selfie. Μια δικημένη. Selfie δεν υπήρχε τότε. Δεν υπήρχε selfie, αλλά το έκανε μινιατούρα και το πούλησε. Τι την έκανε. Η ηρωίδα όμως γιατί επέλεξε τη γυμνώστηθη διαμαρτυρία? Γιατί ο ήρωας του βιβλίου, ο Κωστής, μας φέρνει την πιο δραματική γυμνώστηθη στιγμή της ιστορίας. Πάντα, Τάκη, θα δεις στις μεγάλες κρίσεις της εποχής όπως αυτές που ζούμε σήμερα, παίζει ρόλο η μάνα. Δηλαδή, μάνα κουράγιο που λέγουμε στον Μπρέχτ, έτσι, η μάνα με το καρότσι στον έρημο, στην έρημη γη, η μάνα του Γκόρκη, κλαίει η μάνα μου στο μνήμα, λέει ο Μίκης, ο επιτάφιος του Μίκη, η μάνα, ή η μανούλα μου, ο γιώκα σου, στο έργο του Θοδωράκη, μέσα στη δικτατορία και μέσα στις δύσκολες στιγμές. Εγώ λοιπόν εδώ φέρνω μέσω του προλίβιου του ιστορικού που είναι γείτονά σου, μια κατάλληλη εξαρκαδία, μεγαλοπολίτη,
Μέσα από τον Πολύβιο, τον ιστορικό ήρωάς μου, δηλαδή όχι εγώ, φέρω μια δραματική γυμνόστιθη στιγμή της ιστορίας. Όπου μια γυναίκα, για να έχει αυτό το ωραίο στήθος, έχει φάει σε μια τρομακτική πολιορκία που όλα τα στήθια των γυναικών είναι σταφυδιασμένα, όλα τα παιδιά πεθαμένα, σκελετωμένα, μόνο ένα στήθος είναι ζωντανό. Έχει φάει τον πεθερό της, με δική του απέτηση, τραυματία, βαριά τραυματία, και τον άντρα της, βαριά τραυματία, ηρωικό πολεμιστή, τον έφαγε για να ζήσει η επόμενη γενιά. Δηλαδή είναι μια αντιστροφή του παλιού μου βιβλίου που έλεγα «Βαμπύρ και κανίβαλοι εμείς, βαμπύρ, κανίβαλοι τα παιδιά μας». Είναι επομένως μια μεταφορά. Αλλά για σκεφτείτε άλλη μια δραματική γυμνώστιθη στιγμή. Όταν ο Ντελακρουά θέλει να δώσει την ελευθερία, την επανάσταση, τι κάνει? Βρίσκει ένα ωραίο γυναικείο στήθος. Γυμνώστιθη γυναίκα. Η ελευθερία που οδηγεί την επανάσταση στο λαό, που οδηγεί το λαό στην επανάσταση, είναι γυμνώστιθη. Έτσι, η ίδια η Γαλλική Επανάσταση κάνει τη Μαριάννα, ή ο Ντελακρουά κάνει τη γυναίκα του Μεσολογγίου στην έξοδο, γυμνώστιθη. Γιατί είναι η μάνα. Είναι το ιερό, ιερό της και ωραίο της του γυναικείου στήθους, έχει μια τεράστια μεταφορική αξία. Τα δε δύο δάκρυα, δύο στήθη, δύο δάκρυα, έρχονται από μια άλλη μεγάλη καταστροφή της ιστορίας, την οποία την περιγράφει ο κοντοχωριανός σου, ο Πολύβιος, ο μεγαλοπολίτης. Δηλαδή, ο Σκυπίωνος, ο Αφρικανός, που έχει δίπλα τον Πολύβιο, το δάσκαλό του τον Πολύβιο, τον Έλληνα, όταν καταστρέφει την Καρχιδόνα, ταυτίζεται με τους ηττημένους της ιστορίας. Βγαίνουν δύο δάκρυα από το αριστερό του μάτι του Σκυπίωνα, του Αφρικανού. Μίμη, έχουμε μπει ήδη στο βιβλίο μικρές ανέκδοτες ιστορίες γύρω από μεγάλες καταστροφές. Καλά το περιγράφω? Γενικά, ο κύκλος των βιβλίων που γράφω τα τελευταία χρόνια, αφού έγραψα 13 χρόνια, έγραφα την επικείμενη καταστροφή από την πλευρά κυρίως των χρηματοοικονομικών, χρηματοπιστωτικών, ηγεσία μέσω αβεβαιότητας, επικείμενης καταστροφής. Τώρα κάνω την ιστορία γραμμένη σαν παραμύθι, την ιστορία που βγάζει τα γκρίζα της γυαλιά και βάζει τα χρωματιστά. Είναι ένας άλλος κύκλος βιβλίων. Πέρυσι είχα γράψει το Ταξίδι Μέλητος του Ελευθερίου Βενιζέλου, Βόρεια και Νότια Αμερική, εν μέσω μικρασιατικής εκστρατείας. Τι το κάνετε πιο γλυκό, δηλαδή, μας λέτε? Κάνω αυτή το την αντίστοιξη. Είναι πιο σκληρό. Είναι αυτή η αντίστοιξη. Δηλαδή, ανάμεσα στο εξωτικό ταξίδι και στο δράμα που έρχεται. Ανάμεσα στο συγκλονιστικό αυτό στήθος και στο δράμα που περιγράφει. Αυτή η αντίστοιχη δημιουργεί δραματική ένταση και φέρνει τον αναγνώστη στο να καταλάβει, να έχει λέξεις και εικόνες για να αντιληφθεί το δράμα του καιρού μας, της σημερινής Ελλάδας τα τελευταία 10 χρόνια. Μια τα λάθη του παρελθόντος συνήθως μαθαίνουμε και γλιτώνουμε τα χειρότερα για το μέλλον. Ναι, συνήθως δεν συμβαίνει αυτό, βέβαια. Δεν έχουμε μάθει. Δεν μαθαίνουμε με τίποτα. Δεν μαθαίνουμε τίποτα. Η μία εκδοχή, η άλλη εκδοχή, συνεχίζουμε τα λάθη για να βοηθήσουμε τα εγγόνια μας. Ναι. Πάντως, εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση, πράγματι χρησιμοποιώ τους μηχανισμούς παλαιότερων κρίσεων, δηλαδή τα βιβλία αυτά είναι λίγο πριν, λίγο μετά τις μεγάλες καταστροφές της ιστορίας. Θα δεις πόσες φέρνω μέσα. Τις φέρνει ζωντανά ο ίδιος ο ήρωάς μου. Δηλαδή, για φανταστείτε τη μεγάλη μεταφορά που έχω μέσα και μια μεγάλη αποκάλυψη. Δηλαδή, πως ένα όνειρο εξυγχρονισμού, εξευρωπαϊσμού της Αιγύπτου, στο οποίο κυριαρχούν Έλληνες, γίνεται εφιάλτης με βάση την Αΐντα του Βέρντι. Δηλαδή η Αΐντα του Βέρντι, που είναι, θα ήταν το σύμβολο της ανεξαρτησίας της Νέας Αιγύπτου, έγινε, ας το πούμε έτσι, το έμβλημα μιας μεγάλης καταστροφής. Γιατί επιλέγω την Αΐντα του Βέρντι? Γιατί? Να σας πω γιατί. Διότι πρώτη φορά φέρνω στο φως τόσο έντονα ότι οι πρωταγωνιστές είναι Έλληνες. Δηλαδή ο ήρωάς μου, ένας εκ των ηρώων μου, διεκδικεί τα δικαιώματα της Αΐντα, δηλαδή ανήκουν σε Έλληνες. Τις μαύρες πληρωμές των Βέρντι τις έκανε ένας Έλληνας. Όπως έγινε μετά συμπέθερος του Ελευθερίου Βενιζέλου. Παύλος Παυλίδης, Ιδρανέτ Πασά. Πάμε τώρα στη μεγαλοαστική τάξη της Αιγύπτου, που είναι ελληνική, της παλαιάς Αιγύπτου, έτσι. Λοιπόν, γιατί βάζω την Αΐντα αυτή? Για φανταστείτε, αυτή γράφει για τη διόρυγα του Σουέζ. Για τα εγγένεια της διόρυγας του Σουέζ. Διόρυγα του Σουέζ, σιδηρόδρομοι, ξενοδοχεία, κτίρια, αξυγχρονισμός της Αιγύπτου και όλο αυτό μετατρέπεται στο τέλος σε μια παγίδα χρέους που οδηγεί την Αίγυπτο στο να πουληθεί τζάπα στους Βρετανούς, δηλαδή στους δανειστές. Έχουμε μια αναλογία με τα σημερινά συμβάντα των τελευταίων χρόνων. Δηλαδή είναι μια πολύ ισχυρή μεταφορά. Και φέρνει για στην επιφάνεια, ας πούμε, τους Έλληνες. Ή, ξέρω εγώ, θα δείτε μέσα στο βιβλίο μια άλλη δραματική στιγμή της ιστορίας. Αυτή μας την αφήνει ο καθηγητής Κωστής, ο οποίος εξαφανίζεται, ο οποίος ταυτίζεται με τον Πολύβιο. Βιωματικά αισθάνεται σαν Πολύβιος. Μας λέτε ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται, εννοείς, κύριε Μιλάκη. Προσέξτε, δεν επαναλαμβάνεται ακριβώς. Έχει μια κυκλικότητα. Υπάρχει μια κυκλικότητα και στη διαπλοκή. Γιατί σε ρωτάω, Μιμή? Σε πολλά σημεία του βιβλίου σου νιώθω να περιγράφεις τη διαπλοκή. Η διαπλοκή περιγράφεται.
Πάντα υπήρχε. Ας πούμε, βλέπεις ότι ο Δρανέτ Πασά, όχι με το αζημίωτο, παίρνει όλες τις μίζες της Αιγύπτου. Και παίζει δηλαδή, ο Δρανέτ Πασά. Και παίζει το παιχνίδι του Ισμαήλ Πασά. Ενώ γίνεται το Αρκάδι, ένας Έλληνας, Παύλος Παυλίδης, δεν είναι ο μοναδικός. Το ίδιο είναι το Σίτσα, Βέροφ, Ζιζίνιας, όλοι οι μεγάλοι Έλληνες. Ήταν άνθρωποι του Μοχάμετ Άλι. Έκαναν τη διαπλοκή του Μοχάμετ Άλι και μετά του Ισμαήλ Πασά. Νομίζω ότι ο Τάκης ρωτάει αν μπορεί κάποιος συγγραφέας να αποδώσει απόλυτα τη διαπλοκή. Ναι, νομίζω δηλαδή... ότι εγώ την αποδίδω. Όχι, την αποδίδω και στο προηγούμενο μου βιβλίο. Όχι με την έννοια του μυθιστόρηματος. Στην... Όχι, μα δεν είναι μυθιστόρημα. Εδώ δεν υπάρχει μυθιστόρημα. Πρόσεξε, λέω μυθιστόρημα το βιβλίο αυτό. Όχι. Δεν λέω ότι είναι. Είναι μια ιστορία που κρέμονται πραγματικές ιστορίες που υπακούν απόλυτα στην ακρίβεια των συμβάντων. Δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος με τις αποκαλύψεις που έκανα, τόσα ιδρύματα, τόσο από σε όλο τον κόσμο που ασχολήθηκαν με το βιβλίο μου, το Ταξίδι Μέλητος, που μία πληροφορία ή ένα πρόσωπο ή το ρόλο ενός προσώπου να το αμφισβητήσει. Που έχουμε συγκλονιστές αποκαλύψεις. Δηλαδή που μέχρι σήμερα δεν υπήρχαν ποτέ, όπως και σε αυτό. Δηλαδή, υπακούμε στην ακρίβεια των συμβάντων. Δεν κάνουμε εδώ πέρα, ας πούμε, μυθοπλασία. Μίμη Ανδρουλάκη, ναι, πριν έρθουμε στις αποκαλύψεις, γιατί θέλω να έρθω οπωσδήποτε στην συνομιλία Τσιριμόκου Βελουχιώτη. Πριν πάμε όμως αυτό, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Μια φράση, μου έχει μείνει αυτή η φράση, μου κάνει κλικ. Μια ανεξάρτητη και υπερήφανη αποδοχή του πεπρωμένου. Ναι. Από πού είναι αυτή η έκφραση και πόσο κολλάει στο σήμερα. Πρόσεξε, ο καθηγητής οπωσδήποτε. Να την ξαναπώ. Κριτικής μια ανεξάρτητη και υπερήφανη αποδοχή του πεπρωμένου. Ναι, αυτό μας αφορά σήμερα. Ο καθηγητής ο Κωστής, όταν του λένε πες μας, ρε παιδί μου, μια σκηνή της ιστορίας που αντιπροσωπεύει το σήμερα κλπ. Θυμάται αυτή τη σκηνή. Τα δύο δάκρυα επί των ερυπείων της Καρχιδόνας, όταν ο Σκυπίωνος ο Αφρικανός ταυτίζεται με τους ηττημένους της ιστορίας και απαγγέλει έκτορα τον Όμηρο, δηλαδή ενώ προαναγγέλει την καταστροφή της Τρίας, ουσιαστικά της Ρώμης. Αυτή τη σκηνή θυμάται και τη γυμνόστηση της Νομανδίας. Εκεί λοιπόν, όταν συναντιούνται στον κύκλο των Σκυπιώνων, που είναι ελληνικός κύκλος στη Ρώμη, εκεί βλέπει απέναντί τον Πανέτιο. Ο Πολύβιος βλέπει τον Πανέτιο, είναι πραγματική σκηνή αυτή. Αν διαβάσετε τον Πολύβιο, βλέπει τον Πανέτιο και του λέει, παρότι είσαι νεότερος, Πανέτιε, στοϊκός φιλόσοφος εκ Ρόδου. Ροδίτης, δηλαδή στο ρόλο που παίζουν στο βιβλίο μου τα Δωδεκάνησα, έτσι. Βεβαίως. Η Κύπρος, η Κρήτη, δηλαδή ο αλήτρωτος τότε ελληνισμός. Του λέει, παρότι είσαι νεότερος από μένα, λέει ο Πολύβιος, με δίδαξες την ανεξάρτητη και υπερήφανη αποδοχή του πεπρωμένου. Δηλαδή, είμαστε σε ένα κόσμο ρωμαιοκρατίας, όπως σήμερα είναι ο προάγγελος της Δυτικής Ευρώπης. Παγκοσμιοποίηση, πέστε ό,τι θέλετε κλπ. Είναι προάγγελος η ρωμαιοκρατία αυτού του πράγματος. Είμαστε σε ένα κόσμο εντεύθεν του 168 π.Χ. που υποτάχθηκε η Ελλάδα, νικήθηκε ο Περσεύς των Μακεδόνων από τον Εμίλιο Παύλο τον Ρωμαίο. Εντεύθεν του 149 της καταστροφής του της Καρχιδόνας, εντεύθεν του 146 της καταστροφής της Κορίνθου, εντεύθεν του 133 της καταστροφής της υποταγής της Ιβηρικής. Δηλαδή δημιουργείται ένας ενίος κόσμος από τον Ατλαντικό μέχρι τα Ουράλια. Ένας ενίος κόσμος ανάλογος με το σημερινό. Αυτό και σαν να λέει στους Έλληνες. Στο Δίαιο, ξέρω, των Αχαιών που του λέει, ρε, εσύ, μην κάνεις εξεγέρσεις της πλάκας. Πρέπει να αποδεχθείς την υποταγή σου και να δεις πώς μπορείς με νέο τρόπο να παλέψεις τα πράγματα. Δηλαδή, για φανταστείτε, μου λέει πολύ, τότε ήταν καλύτερα, μου λένε οι αναγνώστες μου, τα πράγματα. Γιατί οι νικημένοι, οι Έλληνες, υπέταξαν πολιτισμικά, πνευματικά τον άγριο νικητή. Τον ενίκησαν. Αυτό πρέπει να κάνουμε σήμερα με άλλο τρόπο. Μίμη Ανδρουλάκη, συγγνώμη που σε διακόπτω, επειδή περνάει ο χρόνος, τρέχει και έχω αγωνία. Έχω αγωνία να ακούσω για τη συνομιλία Τσιριμόκου Βελουχιώτη. Είναι δύο. Γιατί είναι λίγο πριν, λίγο μετά, μια μεγάλη καταστροφή, τον εμφύλιο. Γι' αυτό το λέω. Ακριβώς. Έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Δώσ' δηλαδή, ο ήρωάς μου ο Κωστής. Δώσ' μας τη συνομιλία. Ο ήρωάς μου ο Κωστής το αφήνει σαν παρακαθή. Εξαφανίζεται αυτός ο ήρωας και αποσταθεροποιεί ένα ολόκληρο σύστημα όπου εδώ θα δείξει τη διαπλοκή. Διότι μου είπε, αν μπορεί να περιγραφεί διαπλοκή. Μα υπάρχει πιο συγκλονιστική περιγραφή της διαπλοκής. Ας πούμε αυτό που θα δείτε στο σημερινό μου βιβλίο ή πέρυσι που είχα γράψει το Βενιζέλο με τον Μπάζιλ Ζαχάροφ. Είναι συγκλονιστικό, δεν υπάρχει. Αυτά που μιλάμε τώρα, ξέρω εγώ, είναι ασήμαντα. Γιατί μιλάμε αντάντ, μιλάμε παγκόσμιο πόλεμο, μιλάμε σημαντικά γεγονότα. Δεν είναι τώρα ότι τσέπωσε ο Χίτσο Χατζόπουλος, ξέρω εγώ, εκατομμύρια ή Siemens, ξέρω εγώ, αυτά. Εδώ μιλάμε για δραματικά πράγματα, πιο ακραία. Λοιπόν, είμαστε λοιπόν λίγο πριν ο ήρωάς μου αφήνει στιγμές και πρόσωπα που καταγράφουν τις μεγάλες μεταστροφές της τύχης λίγο πριν στο μετέχμιο. Λίγο πριν, λίγο μετά τις μεγάλες καταστροφές. Πάρτε τον εμφύλιο. Ο Ηλίας Τσιριμόκος, που είναι συνιδρυτής του ΕΑΜ, σοσιαλιστής του ΕΑΜ, όχι κομμουνιστής,
πιεζόμενος από τον αδερφό του Άρη, τον Περικλή, που είναι συντηρητικός, ο πιο συντηρητικός αδερφός του Άρη, πάει να βρει τον Άρη ένα μήνα μετά τη Βάρτιζα να του πει: Άρη, περίμενε, δείξε υπομονή, ρε παιδί μου, μην το τράζετε. Και γίνεται μια συγκλονιστική συνάντηση, άγνωστη μέχρι σήμερα. 12 Απριλίου τη μέρα, μάλιστα τη βραδιά, θα δεις που πεθαίνει ο Ρούσβελτ, ο πρόεδρος Ρούσβελτ. Ο κόσμος σε μια ανατάραξη. Πιστεύω ότι αυτά που υπόθηκαν σε αυτή τη συνάντηση, όπως μπόρεσα σιγά σιγά να τη χτίσω με άπειρη έρευνα, καταγράφουν όλο το ελληνικό πρόβλημα, όλα τα επόμενα 70 χρόνια που ζήσαμε. Και τη σημερινή κρίση, ακόμα και τη σημερινή κρίση, θα δείτε με έναν τρόπο εντυπωσιακό η συζήτησή τους. Διότι είναι δύο άνθρωποι, ο Άρης είναι χαρισματικός, δηλαδή σε μια στιγμή της ιστορίας συγχρόνισε, ας το πούμε έτσι, την αριστερά με το λαϊκό αίσθημα, με τις πλατιές μάζες. Ο Ηλίας ο Τσιριμάκος έχει μια τεράστια κουλτούρα. Μην τάζετε το τέλος του το κακό. Διότι πολλές φορές παρασυρώμαστε αυτό που λέμε από την αναδρομική ιστορία. Δηλαδή λέμε, ξέρω εγώ, βρε πού κατάντησε ο Ανδρουλάκης κλπ. Αλλά ξεχνούν ποιος ήταν, ξέρω, ο Ανδρουλάκης πριν 20 χρόνια. Δηλαδή αυτό πρέπει να αποφύγουμε την παγίδα της αναδρομικής ιστορίας, ας πούμε. Ναι, θα δείτε λοιπόν σε αυτή τη συνάντηση, όταν όποιος έχει διαβάσει, αυτό θα μπορούσε να βγει ξεχωριστό βιβλίο. Η συνάντηση του Άρη με τον Τσιριμάκο μπορούσε να βγει ξεχωριστό βιβλίο. Λοιπόν, σας έχω μια άλλη συνάντηση τώρα. Θα πάρετε τον κύριο Τάκη Σαραντή ή θα σας πάρει και θα σας πάει για μια συνάντηση διαφορετική. Λίγο διαφορετική, Μιμή. Νομίζω ότι έχουμε πει αρκετά για το βιβλίο. Δεν έχουμε τίποτα. Ο αναγνώστης πρέπει να μπει στην περιπέτεια. Δεν είπαμε τα μεγάλα μυστικά. Αυτό. Το βιβλίο είναι ξεκάθαρο. Το μήνυμα του βιβλίου είναι ξεκάθαρο ή κρυμμένο? Πρόσεξε, κοιτάξτε να δεις. Βοηθώ τον αναγνώστη που ζει το σημερινό δράμα, σύνταξη των Αντάλλων κλπ. Να το φιλοσοφήσει. Δηλαδή να αντιμετωπίσει τις αντικσότητες του βίου με πνευματικό και ψυχικό σθένος. Σε αυτό πιστεύω ότι θα το πετύχει το βιβλίο. Διότι, αγαπητή μου Έλενα, εάν δούμε τα σημερινά μας βάσανα από μια ιστορική απόσταση, η τραγωδία μας μπορεί να φανεί λιγότερο τραγική. Ναι, δηλαδή παίζει και ένα παρηγορητικό ρόλο, ας πούμε. Ναι. Με την έννοια αυτή το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Αγαπητέ Μιμή, αν θέλει, σηκώνεσαι. Θα πάμε παρέτσι. Δεν θα πήγε. Να συναντήσω επίσης μια ωραία κοπέλα. Χαιρετά την κυρία. Χαιρετά την κυρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την αφιέρωση. Α, έτσι, θα σας πάρει τώρα ο Παρακαλώ, θα ήθελα να έρθουμε εδώ και θα έρθουμε για ένα πολύ απλό λόγο, Μιμή. Μιμή Ανδρουλάκη, θέλω να κάτσεις εδώ, ναι, να κοιτάξεις τον καθρέφτη. Μάλιστα. Και η παράκληση είναι να απαντήσεις τον εαυτό σου. Α, μαν. Έτσι. Είναι ένα πιο δύσκολο. Μια σκηνή αυτοκριτικής. Λοιπόν, κάπως έτσι θα κλείσουμε την κουβέντα μας, αγαπητέ Μιμή. Τι σε έχει πονέσει πιο πολύ στη ζωή σου? Υπάρχουν, Μιμή Ανδρουλάκη, στήθη που σου έχουν προκαλέσει πόνο? Αυτό το διαχειρίζομαι, το έχω φιλοσοφήσει. Να το ακούσω με πέντε λέξεις. Πρόσεξε, εγώ θα σου πω ένα από το καταμαθαίον Ευαγγέλιο που με χαρακτηρίζει. Που, δηλαδή, αυτό λέω σε αυτόν απέναντι τον Κύριο. Γρηγορείτε ότι ούνουκ είδατε μηδέν την ώρα, μηδέν τη στιγμή, αν είναι έρθει ο Υιός του Κυρίου. Δηλαδή, κλείστε τα βιβλία σας, το λογαριασμό σας, την αναφορά σας, διότι δεν ξέρεις ποια είναι η ώρα. Άρα λοιπόν, να παίρνεις την κάθε στιγμή τη ζωή σου ως να ήταν η τελευταία και ταυτόχρονα η απαρχή μιας καινούργιας ζωής. Δηλαδή να ζεις αυτή τη στιγμή με περιέργεια, με δημιουργικότητα, Μάλιστα. όσο μπορείς. Οι λεπτομέρειες δίνουν την ουσία και το ενδιαφέρον στη ζωή. Όπως είναι δύο τα στήθη, δύο τα δάκρυα που έχεις στο βιβλίο σου, ποιες είναι οι δύο λεπτομέρειες που άλλαξαν τη ζωή σου? Τον καθρέφτη σου κοιτάς και το απαντάς. Δύο είναι οι βασικές που συνέβησαν στο ξεμύτισμά μου, ας πούμε. Η φτώχεια η μεγάλη, δηλαδή το ταξικό ζήτημα, ένα. Και το δεύτερο είναι η δικτατορία. Στο ξεμύτισμα, εκεί που αναπτυρώνονταν οι ελπίδες οι δημοκρατικές, ήρθε η Χούντα. Αυτή μετέβαλε ριζικά την πορεία της ζωής μου. Θα ήταν εντελώς διαφορετική χωρίς αυτά τα δύο. Χωρίς το δεύτερο. Το πρώτο έτσι αλλιώς είναι επίκτητο, μένει μέχρι το θάνατο. Μάλιστα. Και θα κλείσουμε. Μίμη, με τελευταία ερώτηση. Λέμε συνήθως ότι από τα λάθη του παρελθόντος έχουμε μάθει. Τελικά, το να ασχολείσαι με την πολιτική, μήπως είναι ένα λάθος που έπραξε στο παρελθόν? Και από αυτό έχεις μάθει? Δεν ασχολήθηκα με την πολιτική. Υπήρχε μέσα μου από 10 χρόνια. Όσοι με ξέρουν, στο τζαγκαράδικο του πατέρα μου ήμουν στην αγορά. Το τζαγκαράδικο του πατέρα μου στον Άγιο Νικόλαο ήταν η αγορά του Αγίου Νικολάου. Δηλαδή η πολιτική ήταν διαρκώς παρούσα. Δεν υπάρχει μια στιγμή που εγώ ασχολήθηκα με την πολιτική ή που έφυγα ή που ήρθα. Είναι μέσα στο αίμα μου αυτό το πράγμα. Δεν είναι κάτι εξωτερικό. Αλλά με την πολιτική με ένα διαφορετικό τρόπο. Μια πολιτική που έχει πυκνότητα ιδεών. Έχει πυκνότητα αισθητική, ιδεολογική, διανοητική, ακόμα και διαχειριστική. Άκουγα πριν τον Καράμερο που έλεγε για τους μετεωρολόγους που υπερτιμούν τους κινδύνους. Αυτό είναι όλο το πρόβλημα στην πολιτική. Αυτό χαρακτηρίζει εμένα. Δηλαδή, πότε υποτιμολογούμε τους κινδύνους, μέθη και φορεία της 2000, ξέρω εγώ, έως το 2010, μετά υπερτιμολογούμε τους κινδύνους. Το παν στη ζωή είναι να αξιολογείς
τους κινδύνους και να μπορείς να τους διαχειριστείς. Αυτό αγαπητέ είναι βαθύτερο. Αγαπητέ Μιμή Ανδρουλάκη, θέλω να σε ευχαριστήσω. Και εγώ σε ευχαριστώ. Κοιτάς τον καθρέφτη, μιλάς για σένα με μία λέξη, αυτή που θα σου έρθει πρώτα στο μυαλό. Πρέπει να είμαστε φιλοπερίεργοι. Αυτή είναι η λέξη. Ναι. Μιμή Ανδρουλάκη, να σου ευχηθούμε καλή χρονιά, να σου ευχηθούμε να πάνε καλά επίσης οι πωλήσεις στο βιβλίο και να πάνε όλα καλά και στην προσωπική σου ζωή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την αγάπη μου σε όλους, καλή χρονιά να έχουμε και κουράγιο, τι να πούμε τώρα. Κουράγιο και καλή διάθεση. Κουράγιο και καλή διάθεση. Να μην είμαστε αυτοκαταστροφικοί. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα μας βρείτε κάπου εδώ πάλι, μέσα στο πλατό. Ερχόμαστε.